Κυρία Υπουργέ, όπως σας επισήμανα και στην προηγούμενη ερώτηση, η πολιτική υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας είναι μεν διαχρονική, αλλά είναι και σημερινή, είναι υπαρκτή. Στις σημερινές συνθήκες οι εργαζόμενοι υπάρχουν τα κενά και οι εργαζόμενοι αδυνατούν να πάρουν τις άδειες και τα ρεπό τους. Από αυτό δεν εξαιρούνται ούτε οι μοναδικές ολόκληρα τα νησιά σε ακριτικές περιοχές δομές δευτεροβάθμιας υγείας, δεν εξαιρούνται ούτε οι πολύ ευαίσθητες μονάδες αυτών των νοσοκομείων, όπως είναι οι μονάδες του τεχνητού νεφρού. Έτσι και στο Βοστάνιο Νοσοκομείο Μυτιλίνης, η μονάδα τεχνητού νεφρού είναι πραγματικά το μόνιμο θύμα των ανθυγιεινών κυβερνητικών πολιτικών που εφαρμόζεται, γιατί τα προβλήματα δεν είναι δυστυχώς ούτε καινούρια, χρονίζουν και είναι βέβαια, δεν οφείλονται βέβαια στις εξαιρετικές συνθήκες της πανδημίας. Στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, το μοναδικό νοσοκομείο ενός νησιού σχεδόν 90.000 κατοίκων, η έλλειψη ιατρικού προσωπικού σε μια τέτοια μονάδα δημιουργεί μόνιμες συνθήκες ανασφάλειας και κινδύνου φυσικά για τους 60 τακτικά αιμοκαθερόμενους ασθενείς, αλλά και για έκτακτα και επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου, για τον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό που παραμένει στη Λέσβο, για επισκέπτες του νησιού που επιλέγουν, γνωρίζετε, πολλές φορές στα νησιά που υπάρχουν τέτοιου είδους μονάδες. Εδώ και 4 σχεδόν χρόνια η μονάδα τεχνητού νεφρού αναγκάζεται να λειτουργεί με έναν μόνο νεφρολόγο, όταν κανονικά θα έπρεπε να στελεχώνεται με 3, συνεπικορούμενη μόνο από γενικούς ιατρούς, με ό,τι πραγματικά αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των ασθενών, αλλά και για την εντατικοποίηση των συνθήκων εργασίας τους, που βέβαια επιτείνεται και στις συνθήκες της πανδημίας, που γνωρίζετε ότι οι ασθενείς νεφροπαθείς ακόμα και όταν νοσούν με COVID πρέπει να μπουν και να κάνουν την αποκάθαρση. Άρα αυτό εμποδίζει και τη μετακίνηση του προσωπικού από τον έναν ασθενή στο άλλο. Η προβλεπόμενη αναλογία γιατρών ασθενών για τη μονάδα τεχνητού νεφρού θα έπρεπε να είναι 3 νεφρολόγοι, ένας αγκιοχειρούργος και ένας ειδικός καρδιολόγος, τα οποία δεν υπάρχουν στο νοσοκομείο, για να αντιμετωπίζουν έγκαιρα επιπλοκές που συμβαίνουν κατά τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης, σύμφωνα και με το προβλεπόμενο από τον νόμο πρωτόκολλο ασφαλούς λειτουργίας. Και ενώ η κάλυψη των βαρδιών για την 24ωρη λειτουργία της μονάδας στοιχειοδός επιτυγχάνεται με τη συνδρομή του νοσηλευτικού προσωπικού, πραγματικά το ανησύχησε το προηγούμενο διάστημα η διερευνητική, να το πούμε έτσι, η διερεύνηση από τη μεριά της διοίκησης του νοσοκομείου του ενδεχομένου μεταφοράς νοσηλευτικού προσωπικού από τη μονάδα τεχνητού νεφρού σε άλλες μονάδες COVID, στις κλινικές COVID που ήταν απαραίτητο, υποβαθμίζοντας την πραγματικότητα ακόμα περισσότερο τη λειτουργία της μονάδας, αφού θα αναγκαζόταν να μειώσει και τις βάρδιες λειτουργίας της. Σας ρωτάμε λοιπόν τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε για να στελεχωθεί άμεσα η μονάδα τεχνητού νεφρού με το αναγκαίο μόνιμο ιατρικό προσωπικό όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των νεφροπαθών του νησιού και βέβαια για να συνεχίσει αδιάκοπα η 24ωρη λειτουργία της μονάδας με την κάλυψη και των 3 βαρδιών με το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και την έγκαιρη βέβαια υποστήριξη και συντήρηση όλων των μηχανημάτων της αιμοκάθαρσης.